Για σένα. Γεια σου, Ευγένεια. Τους μαθητές και τις μαθήτριες των Σερών που διακρίθηκαν στην 25η Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής τίμησε σε μια όμορφη εκδήλωση ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Πυρόπουλος. Οι μαθητές απέσπασαν συνολικά 6 χρυσά, 2 ασημένια και 3 χάλκινα και ένα τεχνικό μετάλλιο. Σημαντικές επίσης ήταν και οι συμμετοχές των παιδιών δημοτικού, τα οποία έφεραν πολλές διακρίσεις. Καταλαβαίνει τις κινήσεις του ανθρώπου και του αθλητή και έτσι μπορεί να του δώσει συμβουλές και να του πει τι έχει κάνει λάθος ώστε να κάνει καλύτερα τις ασκήσεις του και να βελτιώσει την απόδοσή του κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Και συμμετείχα στην 25η Ολυμπιάδα της Αθλητικής Ρομποτικής στην Αθήνα. Και τι παρουσιάσατε εκεί? Παρουσιάσαμε ένα ρομποτάκι που πηγαίνει και ισιώνει την άμμο στο άλμα εις μήκος. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και κατάκτησες? Κατακτήσαμε 3η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Κέρδισες? Κέρδισα το μετάλλιο. Κέρδισα πάρα πολλά πράγματα που ήρθαμε εδώ πέρα. Πήραμε βραβεία, όλα εντάξει. Θα συνεχίσεις, έτσι? Ναι. Σ' αρέσει η ρομποτική? Πάρα πολύ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για τα αποτελέσματα που έχω καταφέρει και όλα αυτά τα ήθελα για πολύ καιρό και επειδή προσπάθησα κατάφερα να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που ήθελα και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και θα το ξανακάνω αν γίνεται. Σχετικά με την εμπειρία, ήταν ωραία επειδή όχι μόνο κάναμε νέους φίλους, αλλά και αποδείξαμε ότι η Ολυμπιάδα μπορεί να αποδειχτεί ένα καλύτερο μέλλον για τη ζωή. Το μήνυμα που στέλνω για τα άλλα παιδιά είναι που είναι αρκετά καλή επειδή σου προσφέρει γνώσεις όπως μηχανική και μαθηματικά. Διέπρεψα διαγωνισμό με ένα μετάλλιο 3ης θέσης στο Creative Category, ένα 2ης θέσης στο Drone, ένα 1ης θέσης στο Sumo και ένα τεχνικό στο Creative Category. Γιατί σου αρέσει η ρομποτική? Γιατί μου αρέσει. Είναι ενδιαφέρον, μπαίνεις σε ένα καινούριο κόσμο και γενικά σε βοηθάει. Mm-hmm. Σου δίνει ενδιαφέρον. Συνεχίσεις. Εννοείται. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η προώθηση της ικανότητας επιστημονικής σκέψης των εφήβων και η ανάπτυξη του ταλέντου των μαθητών που ενδιαφέρονται για τον τομέα της ρομποτικής. Η ρομποτική παράδοση δημιουργήθηκε στην πόλη των Σερών με την Ελληνική Ολυμπιακή Ομάδα Ρομποτικής για τις ηλικίες γυμνασίου και λυκείου. Είμαι ένα από τα παιδιά που κατέβηκε κάτω στην 25η Ολυμπιάδα. Καταρχάς πρέπει να πω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Προσωπικά πήρα μαζί με κάποια άλλα παιδιά το Drone Mage που ήταν ένα διαγώνισμα στην Ολυμπιάδα και το Wrestling Sumo, όπως, αν θυμάμαι καλά. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Ήρθαμε πίσω με τα μετάλλια από τις Σέρες. Πιθανώς, ας πούμε, θα συνεχίσουμε και του χρόνου. Αλλά προς το παρόν περιμένουμε να πάρουμε του χρόνου καλύτερα αποτελέσματα για να κερδίσουμε και λίγο στη Κορέα στις πόλεις τους. Έχω πάρει το χρυσό στο μπάσκετ και ένα σημαίνιο στο σούμο. Και είμαι πολύ ικανοποιημένη. Θα μπορούσαμε να τα πάμε πάντα καλύτερα, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε κι άλλο για την επόμενη χρονιά. Κέρδισα το χρυσό μετάλλιο στο wrestling sumo και το χάλκινο στο creative category. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Φυσικά θα μπορούσαμε και καλύτερα. Αλλά κάθε προσπάθεια μετράει. Γιατί ρομποτική? Το επέλεξα γιατί είχα ακούσει ότι είναι πολύ ωραίο και επέλεξα την αθλητική ρομποτική γιατί μου αρέσουν γενικά τα αθλήματα και ο αθλητισμός. Πήγαμε στην Αθήνα, μαζέψαμε πολλές εμπειρίες, γυρίσαμε μαζί με τα μετάλλια, είχαμε πολλές επιτυχίες όλα τα παιδιά σε διάφορα αθλήματα. Τι μήνυμα στέλνεις τους συνομιλικούς σου που ενδεχομένως σκέφτονται να ασχοληθούν και αυτοί με το άθλημα? Είναι κάτι διαφορετικό, κάτι ωραίο, αξίζει. Θα πάρουν πολλές εμπειρίες, νέες γνώσεις, πράγματα που θα τους βοηθήσουν
που θα τα χρειαστούν στη μετέπειτα ζωή τους. Ήταν μια αρκετά καλή εμπειρία. Μάθαμε διάφορα πράγματα και πιστεύω ότι άξιζε όλο το κόπο. Η ρομποτική είναι μια σχολεία που είναι σίγουρα πολύ χρήσιμη επειδή θα χρησιμοποιηθεί, επειδή θα μας προετοιμάσει, μας προετοιμάζει μάλλον στην ουσία για εργασία, για την καθημερινή ζωή γενικά στο μέλλον. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία, καθώς εγώ κατεβαίνω για δεύτερη φορά σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής. Αρχικά η ρομποτική, γιατί συνδυάζει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, όπως τα μαθηματικά, η φυσική, καθώς και μαθαίνεις και κάποιες γνώσεις που ίσως να μην μπορείς να τις μάθεις χωρίς τη ρομποτική, όπως η μηχανική, η ηλεκτρονική, όλα. Και έχω κερδίσει τη δεύτερη θέση στο μπάσκετ. Έχω να πω ότι η ρομποτική μου πρόσφερε πάρα πολλές εμπειρίες. Μέσα από τον παγκόσμιο διαγωνισμό μπόρεσα να αλληλεπιδράσω με άλλους ανθρώπους, να μάθω άλλες κουλτούρες, καθώς ήταν παγκόσμιος διαγωνισμός. Έμαθα πολλά πράγματα που θα με βοηθήσουν στη ζωή μου. Χάρη στις άοκνες προσπάθειες της Ελληνικής Ομοσπονδίας και του Προέδρου της Μανώλη Τζελέπη, φέτος η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας ρομποτικής, αναλαμβάνοντας την κορυφαία διοργάνωση στον πλανήτη. Είχαμε την τύχη περισσότεροι από 13 μαθητές να βραβευτούν. Σήμερα δυστυχώς θα δούμε μόνο τα παιδιά των Σερών, δεν θα μπορέσουμε να δούμε και τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα που είχαν επιτεύγματα σε αυτή την Ολυμπιάδα. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής είναι η παλαιότερη που υπάρχει στον κόσμο. Γι' αυτό και είναι και 25η, δηλαδή πριν 25 χρόνια κάποιοι άνθρωποι, κάποιες χώρες κάναν διαγωνισμό τη ρομποτική. Αυτό που βλέπουμε λίγο-λίγο να έρχεται και στις δικές μας χώρες και στην Ευρώπη, αυτοί το κάνανε πριν 25 χρόνια. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι Κορεάτες και γενικότερα οι Ασιατικές χώρες, όπου είναι οι μάστερ πάνω στη ρομποτική και στη τεχνολογία. Και μέσα από τέτοιους διαγωνισμούς και διάφορες άλλες συνέργειες που μπορούμε να έχουμε μαζί τους, η χώρα μας ίσως μπορεί να κάνει κάποια πράγματα σε σχέση με τεχνολογία. Δηλαδή, η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής προσφέρει και τεχνογνωσία, προσφέρει και άλλα αντικείμενα ώστε να ασχοληθούμε και στο τεχνολογικό κομμάτι πάνω σε εμπορικούς τομείς. Είναι σημαντικό που συμμετέχει και η ελληνική πλευρά και οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις σημαντικές εδώ για το όνομά μας. Ακριβώς. Να πούμε την αλήθεια, θα πρέπει να ξέρουμε ότι από το 2018 ο Πανσεραϊκός έχει το πρώτο τμήμα αθλητικής ρομποτικής στην Ελλάδα, όπου είχε συνέργειες ώστε να δημιουργηθεί και η ΕΛΟΑΡΤ, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ρομποτικής. Οι ΣΕΡΕΣ γενικότερα έχουν ένα μεγάλο αντικείμενο να περηφανεύονται που είναι η ρομποτική. Ευελπιστώ ότι με συνέργειες όπως κάνουμε με τον κύριο Σπυρόπουλο, τον Περιφερειάρχη μας, με την Δήμαρχο, την καινούργια, την κυρία Βαρβάρα, να μπορέσουμε όλο αυτό να το αναδείξουμε και να φύγει από την αφάνεια, όπου οι ΣΕΡΕΣ θα πρέπει να το κάνουν σημαία. Τη ρομποτική θα πρέπει να τη δείχνουν και να αναδεικνύονται και να περηφανεύονται γι' αυτό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος το μεσημέρι της Τετάρτης υποδέχθηκε τους μαθητές και τις μαθήτριες στο Διοικητήριο Σερών και τους συνεχάρη για τη σημαντική τους επιτυχία στο διεθνή διαγωνισμό. Ο κύριος Σπυρόπουλος απένει με τιμητικά διπλώματα στους διακριθέντες μαθητές. Αυτά τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά, είναι μπροστά από την εποχή τους σε κάτι πολύ πρωτοπόρο και μάλιστα ψηλά, έχοντας διακριθεί. Εγώ δεν θέλω τίποτα να συνεχίσω. Είμαι πολύ περήφανος που έχουμε τέτοια παιδιά και ανθρώπους και καθηγητές και χορηγούς οι οποίοι βοηθούν μαζί με τη δική μας βοήθεια αυτά τα παιδιά να προχωρήσουν, να προκόψουν και είμαστε περήφανοι. Και ελπίζω και εύχομαι να έχει συνέχεια, κύριε Πρόεδρε, θα έχετε τον λόγο μετά, προκειμένου να προχωρήσουμε έτσι δυναμικά και εφόσον έχουμε παιδιά, το μέλλον είναι μπροστά μας. Την Σεραϊκή Ομάδα Ρομποτική στηρίζει έμπρακτα όμιλος ΙΤΑ, ο οποίος ήταν χορηγός της Διεθνούς Ολυμπιάδας Ρομποτικής. Στηρίζουμε έμπρακτα τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, ατενίζοντας το μέλλον και επενδύοντας τη γνώση για τις νεότερες γενιές, ανέφερε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Θέρμης Τηλεθέρμανση Ιωάννης Μιλωνάκης. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε την πρωτοπορία και για τις ΣΕΡΕΣ αλλά και για τα παιδιά που σήμερα βρίσκονται εδώ και για όλα τα παιδιά τα οποία θα ακολουθήσουν το δρόμο και το μονοπάτι που χάραξαν οι σημερινοί αθλητές της ρομποτικής. Εμείς τώρα σαν εταιρεία, ETA Group και ο πρόεδρος μας ο Αντώνης ο Γερασίμου, πάντα στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης που έχουμε εξυπηρετώντας πάνω από
30.000 κατοίκους των Σερών, στο κομμάτι της τηλεθέρμανσης, στο κομμάτι της θέρμης και της μυδικής. Αισθανόμαστε περήφανοι που μπορούμε και συμμετέχουμε και χορηγούμε και υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, διότι πραγματικά πιστεύουμε ότι σαν όμιλος τεχνολογίας που είμαστε, το μέλλον είναι αυτά τα παιδιά.